Μια φορά και έναν καιρό, δύο αδερφούλες ετοιμάστηκαν για διακοπές. Όμως πριν φύγουν, είχαν κάτι πολύ σημαντικό να κάνουν. Το καλοκαίρι, οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες. Γι' αυτό προσφέρουμε αίμα όσο πιο συχνά μπορούμε και δίνουμε την ευκαιρία για ακόμα περισσότερες ιστορίες με Happy End. Αιμοδοτούμε τακτικά, για να ζουν οι άλλοι καλά και να νιώθουμε εμείς καλύτερα. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Σπάρτακος που ήρθε σήμερα και πρόσφερε μου πετάλια τις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού και προτρέπουμε όλο τον κόσμο να έρθει μετά την ξεκούρασή του να αιμοδοτήσει, να δώσει μου πετάλια γιατί τα έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα ήρθαμε στο νοσοκομείο του Παπανικολάου να δώσουμε αιματοπετάλια. Να βοηθήσουμε μερικούς ανθρώπους ή κάποιον ή κάποιους συνανθρώπους. Είναι καλό να δίνουμε και αίμα και αιματοπετάλια. Ακόμη μία αποστολή ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και προσφοράς στον συνάνθρωπο με την αποστολή της Τράπεζας Αιμοδοσίας του Σπάρτακου. Είμαστε εδώ στο Παπανικολάου να δώσουμε αίμα, να δώσουμε αιματοπετάλια για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Μία ακόμα μάχη καθημερινή των εργαζόμενων της ΔΕΗ, προσφοράς και αγάπης στον συνάνθρωπο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα και για αιμοπετάλια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σήμερα η Τράπεζα Αίματος του Σπάρτακου βρίσκεται εδώ στο Παπανικολάου. Δίνουμε αιμοπετάλια για όλο αυτό τον κόσμο που τα έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι κάτι το οποίο δεν αγοράζεται, δεν φτιάχνεται με τεχνητούς τρόπους. Είναι κάτι το οποίο προσφέρεται. Και εμείς όλοι οι υγιείς προσφέρουμε σε αυτούς που έχουν τόσο πολύ ανάγκη, γιατί κάποια στιγμή ενδεχομένως θα φτάσουμε και εμείς στη δικιά τους θέση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για τη στήριξη που μας κάνει διαχρονικά. Ευχαριστώ πολύ. Εν ώψη καλοκαιριού, και μιας και η ζήτηση για αίμα και για αιμοπετάλια είναι τεράστια, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Παπανικολάου, η Τράπεζα Αίματος του Σπάρτακου. Και τους συναδέλφους από την ΔΕΗ έχουμε έρθει να δώσουμε αίμα και αιμοπετάλια. Ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους. Και επίσης να ευχαριστήσω και την διεύθυνση του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ο Πάνος Μακεδονίας.